Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Είμαστε εδώ στο γκαράζ μας με τον Στέφανο Βαρέλα. Γεια σας. Την Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας. Και εμένα για να σας... και την Έντα. Και την Έντα. Το σκυλάκι μας. Για να σας πούμε αυτή τη φορά μύθους από την αρχαία Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν Έσοπο. Έσοπο αυτή τη φορά. Και θα ταξιδέψουμε με ένα καράβι που θα μας πάει για να δούμε. Καράβι, οι μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάει και στην αρχαία Ελλάδα μας πάει. Η κότα και το χρυσό αυγό. Ζούσε μια φορά σε ένα χωριό ένα ανδρόγυνο πολύ αγαπημένο. Μια μέρα εκεί που κοιμόντουσαν άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο. Έτρεξε η γυναίκα στο παράθυρο και τι να δει. Χαλάζει! Ρίχνει χαλάζει! Πάνε οι ελιές μας, Αριστίδη! Αριστίδη, ξύπνα! Φώναξε στον άντρα της. Τι έγινε, ρώτησε αγκούρο ξυπνημένος εκείνος. Ρίχνει χαλάζει! Ξύπνα! Πάνε οι ελιές μας! Χαλάζει τέτοια εποχή, απόρρισε ο χωρικός. Έτσι που τα κάναμε, τρελάθηκε και ο καιρός, είπε η γυναίκα. Πάω στο χωράφι να δω, είπε ο άντρας. Άνοιξε την πόρτα και έτρεξε έξω. Σαν γύρισε. Τι καταστροφή, τι θα κάνουμε τώρα, είπε στη γυναίκα του. Ούτε μία ελιά δεν έμεινε. Πάει η σοδειά μας, θα βγάζαμε λάδι και θα περνούσαμε όλη τη χρονιά. Έλα, έλα, σταμάτα να γκρινιάζεις και μη στενοχωριέσαι. Έχουν οι θεοί. Μωρή, οι θεοί έχουν. Εμείς δεν έχουμε. Οι θεοί έχουν, εμείς δεν έχουμε. Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Είπε η χωρική. Έχουμε και σκόρδο, έχουμε και λαδάκι. Να σου κάνω μια σκορδαλιά. Αχ, σκέτη σκορδαλιά θα φάμε. Έχουμε και λίγο ριζάκι. Θα στο βράσω και θα σου περάσει η πείνα. Αχ, Θεέ μου, βοηθήστε μας, Θεέ μου. Παρακάλεσε ο χωρικός. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και τότε... Ποιος είναι, ρώτησαν και οι δύο. Μια κότα, μια κοτούλα! Έτρεξαν γρήγορα, άνοιξαν την πόρτα και μια κάταστρη στρομπουλή κότα μπήκε κουνιστή και λυγιστή μέσα στο δωμάτιο. Μας ξεφύγει, ψιθύρισε στη γυναίκα του ο χωρικός. Καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Είπε τότε η κότα με ανθρώπινη φωνή. Καλημέρα! Μα αυτή μιλάει! Απόρρισαν. Και βέβαια μιλάω. Είμαι μια ξεχωριστή κότα εγώ. Είπε και πήγε και στρογγυλοκάθισε σε μια καρέκλα. Πώς βρέθηκες εδώ, ρώτησε ο άντρας. Εσύ δεν παραπονέθηκες προλίγου στους θεούς. Αυτοί με στείλανε. Τι καλά, μόλις τώρα εξασφαλίσαμε το σημερινό μας φαγητό, είπε χαρούμενη η γυναίκα. Και ό,τι λέγαμε πως δεν είχαμε παρά λίγο ρύζι. Α, ρύζι. Καλό είναι κι αυτό. Εγώ όλο το τρώω. Θα φάω και ρύζι. Είπε χαρούμενη η κότα. Δεν κατάλαβες καλά. Το ρύζι είναι για μας. Και το είχαμε σκέτο. Τώρα θα το φάμε με κότα. Ρύζι με κότα. Τι εννοείται, ρώτησε έκπληκτη η κότα. Αυτό που κατάλαβες. Όχι, δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι φιλοξενούμενη. Έχει δίκιο, είναι φιλοξενούμενη, είπε η γυναίκα. Δεν είναι έτσι, ήρθε από τους θεούς. Γι' αυτό κι εμείς θα σου κάνουμε το κατήρι να σε φάμε όπως θέλεις εσύ, της λέει ο χωρικός. Δηλαδή, ρώτησε η κότα. Τι θα έλεγες να σε κάνουμε κοκκινιστή. Όχι κοκκινιστή. Τότε στο φούρνο με πατάτες. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Δεν έχουμε πατάτες, ψιθύρισε η γυναίκα του. Τι είναι αυτά που λέτε. Διαμαρτυρήθηκε πάλι η κότα. Α, το βρήκα. Μήπως θα σε ενδιέφερε να γίνεις στιφάδο, ρώτησε ο άντρας. Όχι. Έχω λίγα κρεμμύδια, είπε η γυναίκα. Όχι, στιφάδο, όχι. Έχει αντίρρησης, κοίταξε την κότα.
είπε τότε ο άντρας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ύστερα στράφηκε προς την Κότα και τη ρώτησε. Θα μας πεις πως θέλεις τέλος πάντων να σε φάμε, ε? Άντε γιατί περνάει η ώρα και αρκετά μας έψησες, είπε θυμωμένη η χωρική. Εγώ σας έψησα, εσείς θέλετε να με ψήσετε, διαμαρτυρήθηκε η Κότα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, αφού δεν μας λες θα σε κάνουμε βραστή με ρύζι να φάμε και σούπα. Ε, όχι και σούπα, μη με φάτε και εγώ θα σας κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο, ένα δώρο, τι δώρο, ρώτησαν και οι δύο με ένα στόμα. Περιμένετε μισή ώρα, και θα δείτε. Καλά, θα σου δώσουμε το χρόνο που θέλεις, είπαν και οι δύο. Μην το παρακάνεις όμως. Μισή ώρα μου είναι αρκετή. Πολύ ωραία, μισή ώρα. Σαν πέρασε η μισή ώρα, το ζευγάρι ρώτησε την Κότα. Πού είναι το δώρο? Χωρίς να απαντήσει εκείνη, κακάρισε και σηκώθηκε από τη θέση της. Και τότε, ορίστε το δώρο της, είπε και έδειξε προς το τραπέζι όπου καθόταν προηγουμένως. Ένα χρυσό αυγό! Ένα χρυσό αυγό είναι το δώρο της! Αυτό είναι μεγάλο δώρο! Σε ευχαριστούμε, κοτούλα μου! Σας το είπα, σας το είπα! Θα πάω στην αγορά να το πουλήσω. Θα πάρω ρούχα, θα πάρω φαγητά, θα πάρω κοσμήματα! Είπε χαρούμενος ο άντρας και παίρνοντας το χρυσό αυγό έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. Γεια σου, κοτούλα μου, γλυκιά της, φώναξε! Να μην ξεχάσεις και καλαμπόκι, να φέρεις για την Κότα, φώναξε η γυναίκα. Ευχαριστώ που με σκέφτεστε. Ε, τι λες εσένα, δεν θα σκεφτούμε, κοτούλα μου. Εσένα που μας έκανες ένα τέτοιο δώρο. Κάτσε εσύ εδώ φρόνημα, να ξεκουραστείς και εγώ θα κάνω δουλίτσες ώσπου να έρθει ο μπαμπάς, είπε ύστερα η χωρική. Πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει τραγουδώντας. Πολλή ώρα και ο χωρικός γύρισε ντυμένος στα χρυσά, φορτωμένος με δώρα. Γυναίκα, γύρισα, κοίτα εδώ τι σου φερά, στολίδια, ρούχα πλουμιστά. Και το καπέλο δικό μου, ρώτησε η γυναίκα, δικό σου κούκλα μου. Βλέποντας τον άντρα της ντυμένο στα χρυσά, του είπε γεμάτη θαυμασμό. Σαν ήλιος λάμπεις, άντρα μου, με τη χρυσή σου φορεσιά. Σ' αρέσω, γυναίκα! Πολύ! Και τι έφερες για την κοτούλα μας? Τι έφερα για την κοτούλα, καλαμπόκι έφερα! Πάρε και δώσ' της! Το φέρε ο κύριός της, πες της! Ορίστε, κοτούλα μου, πάρε το καλαμπόκι που σου φέρε ο μπαμπάκας, είπε η γυναίκα και έδωσε το καλαμπόκι στην Κότα. Καλαμπόκι! Αν με ταΐσετε καλά, θα κάνω κι άλλα χρυσά αυγά, είπε τραγουδώντας χαρούμενα. Αν με ταΐσετε καλά, θα κάνω κι άλλα χρυσά αυγά. Αν με ταΐσετε καλά, θα κάνω κι άλλα χρυσά αυγά. Αν την ταΐζουμε καλά, θα κάνει κι άλλα χρυσά αυγά, επανέλαβε το ζευγάρι. Ξαφνικά ο χωρικός συνειδητοποίησε αυτό που άκουσε από την Κότα, γύρισε λοιπόν και είπε στη γυναίκα του, πήγαινε έξω, κοτούλα μου, να φας, πήγαινε να μιλερώσεις το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, είπε χαρούμενη η Κότα και βγήκε έξω στον κήπο. Γυναίκα, ψιθύρισε ο χωρικός, άκουσες τι είπε η Κότα, αν την ταΐζουμε καλά είπε να κάνει κι άλλα χρυσά αυγά. Και λοιπόν? Με τι και λοιπόν, αφού έκανε ένα χρυσό αυγό, θα έχει πολλά αυγά μέσα στην κοιλιά της. Και λοιπόν? Ε, λοιπόν να τις φάξουμε. Είσαι με τα καλά σου, διαμαρτυρήθηκε η γυναίκα. Και βέβαια είμαι,
Θα πάρουμε έτσι όλα τα αυγά που έχει μέσα στην κοιλιά. Κάνε λίγο υπομονή. Αν μας γεννάει ένα αυγό την ημέρα, γρήγορα θα πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Τι που είσαι, γιατί να κάνω υπομονή. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω. Το θέλω τώρα, τα θέλω όλα, τα αυγά τώρα, τώρα θα τα πουλήσουμε και θα πάρουμε σπίτι. Θα σου πάρω αμάξι, θα σου πάρω γαϊδούρι. Δεν θέλω γαϊδούρι, έχω εσένα. Αλλά τι λέω, τι λέω, τα γαϊδούρια έχουν υπομονή. Εσύ δεν έχεις. Όχι, δεν έχω, στο είπα. Δεν έχω υπομονή. Τα θέλω τώρα τα αυγά, είπε και έτρεξε γρήγορα στην αυλή. Αριστίδη, όχι. Αριστίδη, μη! Αριστίδη, διαφωνώ! Φώναξε η χωρική! Αλλά... Μη την κοτούλα μας! Αλλά ο Αριστίδης δεν άκουσε και η καημένη γυναίκα του κάθισε απελπισμένη σε μια καρέκλα και περίμενε. Δεν πέρασε λίγη ώρα και ο Αριστίδης μπήκε μέσα σαν βρεγμένη γάτα. Γυναίκα, η κότα δεν είχε τίποτα μέσα στην κοιλιά της. Τα έλεγα εγώ, αλλά δεν μ' άκουγες. Νόμιζα... Τι νόμιζες, άπλιστε. Τι νόμιζες, άπλιστε και άχρηστε άνθρωπε. Δεν ήξερα, γυναίκα, δεν ήξερα. Τι δεν ήξερες, μωρή, τι δεν ήξερες που να σε πιάσω στα χέρια μου. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Δεν το ξέρεις. Το ήξερα, αλλά δεν το εφάρμοσα. Ύστερα πήρε τη σκούπα η γυναίκα του και άρχισε να το κυνηγάει. Θα δεις τι θα πάθεις. Θα δεις τι θα πάθεις. Τελειώνει ο μύθος που λέει πραγματικά ότι όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.